Καλημέρα κύριε Ελένη μου. Καλημέρα. Είμαι ο μικρός Κωνσταντίνος. Είμαι 8 χρονών και είμαι από τους συταγρούς δράμας. Σήμερα είμαι λίγο αρρωστούλης και δεν πήγα σχολείο, οπότε έβλεπα αυτό που είπατε για το ποντικάκι στο δωμάτιο του Άγγελου. Γιατί όλα είπαμε στο δικό μου σπίτι συμβαίνουν. Σας γράφω για να σας πω και εγώ τη δική μου ιστορία. Συνέβη πριν από πολύ καιρό, όταν ήμουν 3 χρονών. Ήταν μεσημέρι και η μαμά μου ήθελε να κοιμηθεί. Εγώ όμως δεν ήθελα. Άρχισα λοιπόν να παίζω με τα παιχνίδια μου και ξαφνικά είδα ένα μεγάλο μαμούνι με μεγάλα μάτια να με κοιτάει. Τρώμαξα τόσο πολύ που έδρεχα στη μαμά μου και της το είπα, αλλά δεν με πίστεψε και μου είπε να πάω να κοιμηθώ. Σε καταλαβαίνω, παιδί μου. Πήγα κι εγώ στο κρεβάτι μου, δεν μπορούσα όμως να κοιμηθώ γιατί το μυαλό μου ήταν κολλημένο στο μεγάλο αυτό έντομο. Πήγα ξανά στα παιχνίδια μου και δεν είχε φύγει. Ήταν εκεί και με κοιτούσε απειλητικά. Εγώ έτρεξα ξανά στη μαμά μου, αλλά και πάλι δεν με πίστεψε. Βέβαια, φοβήθηκα τόσο πολύ που δεν πήγα ξανά κοντά στα παιχνίδια μου. Πέρασε η ώρα και πήγε η μαμά μου να συμμαζέψει τα παιχνίδια μου. Εγώ είχα παιχνίδια που έμοιαζαν με αυτό το τεράστιο μαμούνι και η μαμά μου δεν κατάλαβε ότι ήταν αληθινό. Εγώ όμως το είχα καταλάβει γιατί ανοιγόκλεινε τα μάτια. Δεν ήταν κι άλλο μέγεθος το παιδάκι, 3 χρονών, πιο κοντά στο μέγεθος του μαμουνιού. Όταν όμως το κατάλαβε και η μαμά μου ήταν αργά. Είχε ήδη πιάσει την τεράστια αυτή σαύρα με τα χέρια της και ανατρίχιασε τόσο πολύ που άρχισε να χοροπηδάει. Μόλις την άφησε, πήρε τη σαλιάρα μου που ήταν δίπλα, έπιασε τη σαύρα και μας έσωσε από τον εισβολέα αυτό. Στη συνέχεια μου είπε ότι τις σαύρες αυτές τις λένε σπιτήσιες και ότι είναι το τυχερό του σπιτιού. Όλα τα σπίτια, κυρία Ελένη, έχουν τα ζωάκια τους. Στο δικό μου αυτές τις μέρες έχουμε 2 ζυζάνια. Εμένα και τον αδερφό μου που είμαστε άρρωστοι και δεν πάμε σχολείο. Φυλάκια πολλά και από τους 2. Να τα αγόρια αυτά τα γλυκά. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι ο Κοσμάς, λέει ο ένας, και εγώ είμαι ο Ντίνος, λέει ο άλλος. Σαν μια μύδη θα ήταν. Ναι. Αυτά τα μικρά που τα λένε γούρι. Μικρά είναι, μην το λες. Σιγά βρε, αυτά είναι γούρι. Άμα τα δεις είναι χαρά για το σπίτι. Γούρι. Γιατί πρέπει να δω αυτό το γούρι, ας δω ένα πέταλο. Σε παρακαλώ. Δεν είχα δει εγώ στο εξωτικό μας, είχε φύγει του διπλανού η ταραντούλα και πήγα να κάνω την ανάγκη μου γιατί είναι μακριά το τουαλέτα στο εξωτικό. Και μπαίνω να ανάψω το φως και βλέπω να με κοιτάει η αράχνη και να μου λέει καλησπέρα μία τόση με κάτι πόδια να. Και λέω ρε παιδιά. Την είχε κατοικίδει ο άλλος αυτή. Ρε τόση, τόση, το κορμί τόσο. Μιλάμε αράχνη Κατερίνα. Και λέω σήκε ρε εσύ τόσο μεγάλη. Είχε φύγει από τον γείτονα η ταραντούλα. Γιατί την άφησε ελεύθερη, τι την πέρασε, την σκύλο. Προφανώς συνδεμένα και σου λέει άνοιξε ο μπουφές. Ας πάω. Και πάω και βλέπω και ρε παιδιά είναι μια ταραντούλα στο μπάνιο. Και μου λέει να κόψει τα ντοκιμαντέρ. Ρε είναι μια ταραντούλα στο μπάνιο και ήταν τόση παιδιά, τόση η αράχνη. Σε κοίταζε. Ναι και μου λέει όλο έχασα το Σάβα. Και επειδή του λέω ποιο είναι ο Σάβα, ήταν η ταραντούλα ο Σάβα. Και έρχεται στο σπίτι και μου μαζεύει την ταραντούλα. Η ταραντούλα, ο Σάββας. Έχει και άντρες ταραντούλα. Ναι, αλλά είναι η ταραντούλα. Ναι, τι να τον πω, ο ταραντούλος. Ο ταραντούλα. Είναι η ταραντούλα. Δεν έχει ρε παιδιά το θηλυκό σε ταραντούλα. Ρε τρίχα, σαν εμένα το δεν είχα κάνει αποτρίχωση. Τρίχα σου μιλάω. Τόση και ένα πόδι τόσο χοντρό, σαν δάχτυλο. Στον δίπλα στο φως. Καλά, άμα σου τε. Γελάς τώρα, αλλά άμα τι. Γελάω, ναι, εντάξει, όχι, δεν νομίζω θα τρομάξω με μια αράχνη. Σιγά, καταρχήν πρέπει να πατάει αργά. Πρέπει η αράχνη αυτή να την πα στο Παγκράτη με λουρί να πιείτε καφέ σου. Συνεννοούμε, θα παιδιά, μιλάμε για τόση. Τόση, Ελένη, τόση. Ταραντούλα. Καλά, τόση είναι μεγάλη, όντω παιδιά. Εσύ τι βάζει, να τα στεριάξει στο παπούτσι. Να το τακτοποιήσει εδώ. Γύρω μου, πώ θα νιώσω. Πάρτε μου το τηλέφωνο τον κύριο που έχει γενέθλια εδώ πέρα. Λοιπόν, και μου στέλνει ένα email η Κυριακή. 24 χρονών από το Καστέλι Χανίων και μου λέει αγαπημένη μου σκιά, έτσι με λέει. Πω. Θα απορρίσεις γιατί σε αποκαλώ έτσι, αλλά θα σου λύσω την απορία παρακάτω. 24χρονο λοιπόν Κυριακή από το Καστέλι Χανίων. Το τελευταίο εξάμηνο μου λέει έχεις γίνει η σκιά της σχέσης μου. Αφού ό,τι κι αν κάνω, με ακολουθείς. Μην λες τέτοια. Έχω μια σχέση 11 χρόνια τώρα με το Μανώλη. Δεν ξέρω αν κάνει να πω επίθετο, οπότε δεν θα το πω. Κριτικός κι αυτός. Αυτόν με τα πράσινα μάτια και τα μεγάλα χέρια, όπως αποκάλεσες εσύ. Εγώ αποκάλεσα όλους τους κριτικούς που είδα στην Κουρά έτσι, γιατί ένα μέγεθος μου φάνηκαν όλοι τεράστιοι, με χερούκλες, ποδάρες. Ήτανε. Χιλάρες, ματάρες, ναι. Μουστάκια. Το γνώρισε το καλοκαίρι στην καθιερωμένη Κουρά που έγινε στο χωριό Μπιπ, δεν θα το πω. Που είναι πιο πάνω από το Μπιπ, δεν θα το πω. Όπου και παρευρέθηκε εκεί, κλέβοντας τις καρδιές όλων. Πιο πολύ όμως, έκλεψε την καρδιά και το μυαλό του Μανώλη μου. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Όμως, όταν επέστρεψε στο σπίτι μου, ανέλησε καρέ-καρέ την κάθε στιγμή. Η ζήλια μου, Ελένη, δεν περιγράφεται. Συγγνώμη που γελάω, ρε παιδιά, αλλά είναι αστείο. Τι τραβάει ο Χριστιανός, παιδιά. Εγώ που τόσα χρόνια είμαι φαν σου και σε είχα πιστή συντροφιά. Τα 4 χρόνια που σπούδασα στη μακρινή Φλόρινα, αλλά και πριν και τώρα, που σε έχω παράδειγμα, δεν σε γνώρισα και αυτός είχε την ευκαιρία να σε γνωρίσει. Κωμικοτραγικό δεν είναι. Φαντάσου ότι τσακωνόμασταν όποτε με έβλεπε να σε παρακολουθώ και να σε πενεύω και ήθελε να αλλάξω κανάλι. Γιατί λέει, χαλάω το χρόνο μου βλέποντάς σε συνέχεια. Και να που άλλα και να. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι είναι δικό μου, δεν σας το διαβάζω και πάω παρακάτω.
Και το άλλο δικό μου είναι, τι να διαβάσω, πάω παρακάτω. Τι γίνεται με το Μανολιό, έχουμε ανασταθεί τώρα. Όσο για τη φωτογραφία, λέει, που έχετε βγάλει μαζί, εγώ την εξαφανίζω και αυτός την ξαναεμφανίζει ως διαμαγεία, τοποθετώντας την πάλι δίπλα στο κομωδίνο του. Κάποια στιγμή, το καλοκαίρι, είχε έρθει και η Νατάσα, σε παρένθεση, στο Δωρίδου, όπου πήγαμε και διασκεδάσαμε εκεί. Εκεί κι αν έγινε χαμός. Με το ζόρι ο Μανώλης μπήκε στο καμαρίνι της να την γνωρίσει, όπου και της αποκάλυψε τη συνάντηση που είχατε. Θέλω να σου πω ότι η Νατάσα μου το είπε και μου τα μετέφερε αυτά, αλλά και εγώ τι να βγω να πω στην τηλεόραση. Τα χαιρετίσματα στο Μανώλη που είχε έρθει με την κοπελιά του που ήταν στην Κουράκη κτλ. Λέω να μην τα λέω και όλα, πολλά λέω. Η Νατάσα τα ήξερε όλα, αφού τη τα είχε μεταφέρει όπως του τα είπε. Ναι, γιατί και εγώ εντυπωσιάστηκα. Δεν είχα ξαναπάει σε Κουρά. Ναι, μα βέβαια. Την έβαλε με το ζόρι και σου έγραψε μια μαντινάδα. Και ακόμα απορεί το αγόρι μου, λέει, αν στη μετέφερε. Μου τη μετέφερε. Τι να σου λέω τώρα. Αυτό το εξάμηνο ζω με τα παρακάλια του να σου στείλω ένα email. Τόσο καιρό δεν ξέρω γιατί δεν το έκανα. Όχι από ζήλια, Βρελένη, αλλά γιατί πραγματικά γιατί δεν μου το έκανε επιτίδες κι αυτός να επιμείνει τόσο πολύ. Έλεγα κι εγώ, έλα μωρέ, θα σταματήσει να ασχολείται, θα το ξεχάσει. Αλλά τίποτα. Να ο Μανώλης. Τον τηγανίζει το Μανώλη. Ελένη μου, θέλω μία χάρη. Να τον πάρεις τηλέφωνο στα γενέθλιά του στις 16 Φεβρουαρίου να του κάνεις έκπληξη. Το Μανώλη τον έχω. Μανώλη μου, χρόνια πολλά! Πολύχρονος, ευτυχισμένος! Να σε χαίρεται το κορίτσι σου, τα αδέρφια σου, οι φίλοι σου, όλος ο κόσμος. Να είστε ευτυχισμένοι, μου λέει εδώ. Ότι κάθε μέρα, λέει ο Μανώλη, σε αναφέρει λέγοντας ότι μετάνιωσε που όταν του είπες ότι θέλει να σε καλέσει στο γάμο μας. Όταν γίνει με το καλό που δεν σου έδωσε το χέρι για να δημιουργήσετε δεσμούς κουμπαριάς ή συντεκνιάς, δηλαδή να μας παντρέψεις ή να μας βαφτίσεις το παιδί μας. Βλέπεις τα όνειρα είναι τζάμπα και ο Μανώλης κάνει πολλά για τη σχέση μας, η οποία μετά από τόσα που έχουμε περάσει μαζί, είμαστε ευτυχισμένοι παλεύοντας για το δικό μας αύριο. Μπράβο ρε παιδιά, τι ωραία που τα ακούω αυτά. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να βρισκόμασταν και να τα λέγαμε από κοντά όλα αυτά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Σε ευχαριστώ για το χρόνο που αφιέρωσες να μ' ακούσεις. Πιστεύω να δώσεις ένα σημείο ζωής στον αγαπημένο μου. Για να σταματήσω να μετρώνω και εμένα tips που τόσο καιρό δεν σου έγραφα. Να ξέρεις ότι το σπίτι μας είναι ανοιχτό για σένα και για τα άτομα που αγαπάς. Ό,τι και αν θελήσεις, θα είμαστε δίπλα σου και ας είμαστε απλοί, θνητοί άνθρωποι και εμείς το ίδιο είμαστε για εσάς που έχετε χαράξει τέτοια καριέρα. Η καρδιά μας είναι μεγάλη και αυτό μην το ξεχάσεις ποτέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι ευτυχισμένη. Φιλιά πολλά, με αγάπη και εκτίμηση, Κυριακή Αποστολάκη. Βρε Μανώλη, Μανώλη, πού είσαι, βρε Μανώλη. Έλα βρε Μανώλη μου, χρόνια πολλά. Να σε χαιρόμαστε. Να χαίρεσαι και εσύ το κορίτσι σου, τη μελλοντική σου γυναίκα, η οποία το έγραψε το email. Είδες, το έγραψε και το έστειλε. Πολύ χαίρομαι που σ' ακούω. Εγώ θα μπερδέψει η δουλειά μου. Βρε Μανώλη, έχω παράπονο, βρε Μανώλη. Δηλαδή πριν με γνωρίσεις έλεγες τη γυναίκα σου πάλι αυτήν βλέπεις. Και μετά της έλεγες δέστην, δέστην. Αυτό είναι θέμα. Εγώ θέλω πάντα. Διπλωμάτης ο Μανώλης. Πολλά χρόνια τώρα. Μανώλη, τα πόσα κλείνει σήμερα? Ένα μην κλείνω και εγώ τα 30. Καλά το λες και εσύ λες και κλείνεις τίποτα πολλά. 30 είναι πολύ καλά, μπράβο. Πολύχρονος. Έχετε γλέντι σήμερα? Έχουμε βέβαια. Θα έρθεις, θα γελάσουμε. Για πες μου χωρίς να αποκαλύψεις το μέρος, το επόμενο πανηγύρι πότε είναι? Το επόμενο. Ναι. Θα με πάρεις τηλέφωνο αργότερα να σου πω που είναι. Στον αέρα δεν λέγονται αυτά. Όχι, που είναι δεν θέλω να μου πεις ούτε εγώ στον αέρα. Ποιο είναι, λέω, ποιο είναι. Είναι της Παναγίας με τη Διώτησα. Δηλαδή για ποια περίοδο μιλάμε? Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Στην Κουρά θα τα ξαναπούμε και πάλι. Στην Κουρά εκεί. Αξέχαστη μου έχει μείνει. Πολλά φιλιά και χρόνια σου πολλά, Μανώλη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, ρε Μανώλη. Φόβεσαι, παιδί μου, κριτικός όμως ο άντρας. Είδες, κατευθείαν 30 χρονών και δυσφωνεί και. Βρε, πώς έμπλεξε περιπέτεια χωρίς να το θέλει. Περιπέτεια. Από μόνο. Θέλω να το στείλω και ένα δώρο έτσι γαμήλιο. Στο κορίτσι θα το στείλω. Τα κορίτσια μαζεύουν την πρίκα. Τι να στείλω όμως, τι να στείλω, βρε κορίτσια, για πείτε μου. Τι ρε, παιδιά. Ένα σερβίτσιο. Και τα δύο θα τα στείλω. Ένα mini mixer και ένα τηγάνι της Green Pan. Mini mixer και τηγάνι. Πολύ ωραία. Άντε και με το καλό γάμος. Εκεί να δείτε γλέντι που έχει να γίνει.